Εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρακτίου, σήμερα συναντιόμαστε για να συζητήσουμε τα σχέδια του συμπερασμάτων. Όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτε κάθονται σε ένα τραπέζι, είναι σίγουρο ότι πρέπει να βγάλουν ένα μήνυμα αποφασιστικότητα απέναντι στην διεθνή οικονομική κρίση που φαίνεται να ξεσπάει ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση δύο σημαντικών τραπεζών. Γι' αυτό για μα η ενίσχυση τη ενιαία αγορά ήταν και παραμένει στόχο η Ελλάδα με αισιοδοξία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις γιατί κατάφερε το τελευταίο διάστημα να ξεπεράσει τους στόχους τόσο στις επενδύσεις όσο βέβαια και στην ανάπτυξη. Γι' αυτό και θέλουμε εμβάθυνση της αγοράς, της ενιαίας αγοράς που προστατεύει τα ευρωπαϊκά προϊόντα, προστατεύει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, ενισχύει τις εξαγωγές και βέβαια καθιστά την ήπειρό μας ως πυλώνα διεθνούς οικονομικής σταθερότητας. Γι' αυτό όλες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για την ψηφιακή μετάβαση, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, για την παραγωγή νέων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είναι στοιχήματα που πρέπει να κερδιθούν την επόμενη μέρα. Με αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και βέβαια με τα σχηματισμό της εσωτερικής οικονομίας. Παράλληλα, ο πόλεμος μένεται στην Ευρώπη μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τα εγκλήματα πολέμου μέσα από την συγκρότηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά βέβαια και είμαστε αποφασισμένοι να ζητήσουμε και από αυτούς που δεν συμμετείχαν στις κυρώσεις να το κάνουν, έστω και σήμερα. Τέλος, αφού φεύγει σιγά σιγά ο χειμώνας και σήμερα έχουμε την πρώτη μέρα της άνοιξη. είμαστε ικανοποιημένοι γιατί οι προτάσεις μας για την λειτουργία της ενιαίας αγοράς στην ενέργεια έφεραν αποτελέσματα, μειώθηκαν οι τιμές, αυξήθηκαν τα αποθέματα σε φυσικό αέριο. Και αυτό είναι συνέπεια και των πρωτοβολιών και προτάσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές και βέβαια να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παραγωγής Ενέργειας ώστε να μην είναι εκτεθειμένο σε εξωγενείς παράγοντες. Η Ευρώπη για μας ήταν και αποτελεί το σημείο της σύγκλησης και των προκλήσεων. Και σαν μια κυβέρνηση που υπηρετεί το ευρωπαϊκό όραμα για σταθερότητα και ανάπτυξη είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε και την επόμενη μέρα.